Ήλιος, θάλασσα, ομορφιές ατελείωτες. Ο άνθρωπος λοιπόν ζει μέσα στην υπέροχη φύση του και τα φτιάξε, λέει ο Θεός, όλα καλά λίαν. Και εμείς αντί να τα απολαμβάνουμε, μωρέ, αντί να τα χαιρόμαστε, αντί, χωνόμαστε μέσα στην μαυρίλα μας και βασανιζόμαστε. Ξέρετε γιατί βασανιζόμαστε, ε? Γιατί δεν μας αρέσει το φως, δεν μάθαμε να ζούμε με το φως, το άπλετο φως. Το φως αυτό το οποίο τρελαίνει τον άνθρωπο από ομορφιές. Και το φως αυτό φυγάζει από την καρδιά μας, από την ψυχή μας, από την αγάπη μας, από το Θεό μας, από τον πολιτισμό μας, από τον τόπο μας, από τη φύση μας. Δέστε πόσες πηγές έχει αυτό το φως. Πόσες πηγές έχει αυτό το φως. Και αντί εμείς να σκεφτόμαστε το φως και τον ήλιο, δεν είναι μωρέ ζωή ο ήλιος. Δεν είναι ζωή. Αυτόν τον ήλιο λοιπόν. Τώρα υπάρχει ο άλλος ο ήλιος, ο πιο σπουδαίος, που είναι ο Θεός ο ίδιος και μας γεμίζει φως. Άιντε, πάμε, ανοίξτε παράθυρα, ανοίξτε πόρτες, ανοίξτε την ψυχή, ανοίξτε την καρδιά, σταματήστε να σκέφτεστε σκοτεινά, μαυρίλες, άιντε με αυτές τις μαυρίλες, μαύρισε η ψυχή μας. Ανοίξτε και θα δείτε μετά τι χαρά γεμίζει την ψυχή μας, τι χαρά γεμίζει την καρδιά μας. Πήγα κάποτε σε ένα σπίτι εδώ στη Θεσσαλονίκη, με είχαν φωνάξει να δω ένα κορίτσι γιατί είχε πολλή απελπισία. Μπαίνω μες στο σπίτι της και τα βλέπω όλα κλειστά, έξω είχε τον ήλιο και μέσα ένα φωτάκι που έκαιγε και αυτή πάνω σε ένα καναπέ που κάπνιζε. Λέω, βρε καρδούλα μου, ξέρεις έξω τι ωραίο ήλιο έχει? Αχ πάτερ, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Τι μωρέ δεν σε ενδιαφέρει? Τι δεν σε ενδιαφέρει? Ο ήλιος, το φως, η χαρά, η τρέλα. Είναι δυνατόν να μην μας ενδιαφέρει η χαρά, ο ήλιος, το φως? Της άνοιξα τα παράθυρα, στην αρχή τσατίστηκε και μετά όταν τελειώσαμε την κουβέντα μου λέει, σε ευχαριστώ παπά μου, διότι μου φέρες το φως μέσα στο σπίτι μου. Έτσι θα συνεχίσω να ζω. Έτσι λοιπόν να συνεχίσετε και εσείς να ζείτε. Άιντε.